Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310 89860 και 697 6767 874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. A lot of soul. Το θέμα της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης βρίσκει επιτέλους το δρόμο του μετά και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μάλιστα σήμερα πραγματοποιείται εδώ στο Διοικητήριο Λακωνίας, στην αίθουσα Λακώνων Ποιητών, Γιάννη Ρίτσου και Νικηφόρου Βρετάκου, η παρουσίαση της εν λόγω μελέτης στο λακωνικό κοινό. Εκτός από τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση έχει και έναν άλλο σκοπό. Την απόδοση ευχαριστειών ενός ολόκληρου νομού στον χορηγό της μελέτης. Για το λόγο αυτό θα γίνει η απονομή τιμητικής πλακέτας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σας καλωσορίζω σήμερα στο διοικητήριο σε αυτή την λυτή και επενετή επιλογή της τιμής ενός ιδρύματος που προσφέρει καθημερινά, όπως προηγούμενα ευφυέστατος, σεβασμιότατος έθεσε, του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, και εγώ να συνηγορήσω σε όσα είπε ο σεβασμιότατος, έχοντας και την προσωπική μου εμπειρία, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δημιουργεί μια σύγχρονη αντίληψη για την λειτουργία και την δράση του, έτσι όπως θέλω να πιστεύω το είχε οραματιστεί ο ιδρυτής του, ο Σταύρος Νιάρχος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα εδώ, σε αυτή την λυτή εκδήλωση της τιμής προς το Ίδρυμα, ουσιαστικά παρουσιάζεται στους συμπολίτες μας της Σπάρτης και της Λακωνίας η μελέτη για την αποκατάσταση ενός σημαντικού πολιτιστικού μνημείου, προσδοκίας πολλών δεκαετιών για τους ανησυχούντες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σπάρτης και της Λακωνικής Γης, του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η συνεργασία μας αυτή με το Διάζωμα αποκτάει σάρκα και οστά σε μια προσπάθεια επαναποκατάστασης και επανατοποθέτησης του ζητήματος των πολιτιστικών μνημείων και τις σχέσεις τους με την κοινωνία, ιδιαίτερα δε σήμερα σε κρίσιμες περιόδους που περνάει η χώρα μας. Όσο και αν ήμουν πολύ δεσμευμένος με υποχρεώσεις, όταν επήρα την πρόσκληση η οποία έχει σχέση με μια εκδήλωση τιμητική για το Ίδρυμα Νιάρχος, όλα τα παραμέρισα για να δώσω το παρόν. Κατά το παρελθόν μου δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία το Ίδρυμα Σταύρος Σπύρου Νιάρχος να το προβάλλω, όχι διότι έχει ανάγκη από την προβολή τη δική μου, αλλά διότι η δική μου καρδιά θεωρούσε επιτακτική ανάγκη την προβολή του. Έβαλε σφραγίδα ανεξίτηλη σε όλα τα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας και κατά το απότερον παρελθόν και κατά το εγγύς. Και μάλιστα κατά την περσινή χρονιά, τρία ιδρύματα λειτουργήσαν, συνέχισαν τη λειτουργία τους χάρη στην βοήθεια, την πολύ ικανοποιητική του Ιδρύματος Σταύρος Σπύρου Νιάρχος.
Είναι το ίδρυμα το οποίο ομορφαίνει τον τόπο μας. Και εμείς ως Λάκωνες είμαστε υπερήφανοι, διότι ο μεγάλος ευεργέτης κατήγετο από την Βαμβακού, δηλαδή από την ιστορική μας Λακωνία. Με χαρά βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία εκδήλωση, και είναι γεγονός ότι το Ίδρυμα Σταύρος Σπύρου Νιάρχος έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Και είναι γεγονός ότι ιδίως σε δημοτική ενότητα, και να φέρουμε στη δημοτική ενότητα Ινούτος, που είναι τώρα στο Δήμο Σπάρτης, όπου είναι και το τόπος καταγωγής Νιάρχου, η συμπαράσταση και η βοήθεια είναι συνεχής και επιχρόνια. Πριν συνεχίσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του Γητιάδα, που επί 20 χρόνια κράτησαν ζωντανό το θέμα του αρχαιολογικού, του αρχαίου θεάτρου, με συνέπεια να γίνουν όλα αυτά τα ωραία. Πριν που είχαμε συζήτηση με τον κύριο Μπέλο, του είπα ότι όταν ήρθε και παρουσίαζε την ιδέα του στο Δήμο Σπάρτης, Σπαρτιατών τότε, του είπα είναι πολύ ωραίο, μάλλον είπα ότι μέσα μου ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν θα γίνει. Και χαίρομαι που διαψεύστηκα. Είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και ιδίως τις εποχές τις δύσκολες που περνάμε, μέσω αυτών των διαδικασιών μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα με πολύ μικρότερο κόστος και σε πολύ μικρότερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέρο που είχε την ιδέα, τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βαρπιτσότη, που ήταν ο συντελεστής στη συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου, τον κύριο Αγουρίδη, για άλλη μια φορά. Να πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, σε ειδική τιμική συνεδρίαση, θα κάνει και αυτό τιμητική εκδήλωση για το Ίδρυμα Νιάρχου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο, είμαστε ευτυχείς, διότι έχω δει την παρουσίαση που έγινε στο Ίδρυμα Νιάρχου και είναι καταπληκτική. Και πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Ρεσίδη, τον αρχιτέκτονα, για αυτή τη θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον φίλο μου, τον φίλο του από τα παλιά, τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο, την ψυχή του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Πράγματι, κάποια στιγμή του έθεσα το πρόβλημα του αρχαίου θεάτρου και την ανάγκη να γίνει κάποια μελέτη. Το δέχτηκε αμέσως, χωρίς να συζητήσει καθόλου τις λεπτομέρειες. Όταν είχαμε στα χέρια μας πια το γεγονός της χρηματοδοτήσεως της μελέτης, έπρεπε να βρούμε το φορέα που θα αναλάμβανε αυτή την διαδρομή, την περαιτέρω διαδρομή. Και απευθύνθηκα στην κυρία Μενδώνη, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία με έφερε αμέσως εκείνη τη στιγμή σε επαφή με τον Σταύρο Μπέλο. Έτσι λοιπόν έδεσε το πράγμα και χρειάζονται και ευχαριστίες. Ασφαλώς στο διάζομαι και τον Σταύρο Μπέλο για την πρωτοβουλία και το έργο που έχει μέχρι τώρα επιτελέσει. Είναι ένα μεγάλο βήμα το αρχαίο θέατρο. Το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να επιτύχουμε είναι να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ώστε να αρχίσει να το βλέπουμε ζωντανό. Ωραία είναι η μελέτη, προϋπόθεση είναι η μελέτη, αλλά εμείς θέλουμε να το δούμε ζωντανό το έργο. Διότι να σας πω κάτι, λυπάμαι που θα το πω, η Λακωνία και ιδιαίτερη Σπάρτη είναι αδικημένη αρχαιολογικά. Είναι αδικημένη διότι και οι επικεφαλείς των υπηρεσιών πολλές φορές αποτελούσαν μία τροχοπέδη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, ο Μιστράς να βρίσκεται ύστερα από 32 χρόνια ατελείωτος? Για πέστε μου, πού μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι 32 χρόνια άρχισε ο Μιστράς το 1982. Έχουμε 2014 και δεν έχει τελειώσει. A lot of soul.